Θα κλείσουμε με μια γνώριμη φωνή και έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε ταξιδέψει μαζί από αυτή τη συχνότητα και συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε. Επικεφαλής στο slpress.gr, το Σταύρο το Λιγερό. Να διακινδυνεύσω ευθύς εξ αρχής να το ρωτήσω, επειδή έχει επίσης, όπως ο Μανώλης Κοτάκης, πολυετή εμπειρία πολιτικών εκλογικών αναμετρήσεων, αν θεωρεί ότι είναι μία από τις πιο αμήχανες προεκλογικές περιόδους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας ή αν αυτό λέγεται κάθε υπερβολή. Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα. Αν βάλουμε την δεύτερη προεκλογική περίοδο, δηλαδή των εθνικών εκλογών, ναι. Αλλά αυτό ήταν αναπόφευκτο, διότι τα κόμματα έδωσαν τα ρέστα τους στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών. Mm. Έτσι, θέλω να πω δηλαδή ότι είχαμε δύο κολλητές εκλογικές αναμετρήσεις. Εντάξει, την τελευταία εβδομάδα κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά ουσιαστικά η διαφορά των 9,5 μονάδων έχει προδιαγράψει και το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Με αυτή την έννοια δεν ήταν δικαιολογημένο να έχουμε το κλίμα που είχαμε. Με βάση αυτό που μόλις τώρα περιέγραψες, ποιες είναι εκείνες οι παράμετροι που κατά τη γνώμη σου ο Έλληνας πολίτης πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο? Αγαπητέ Γιώργο, άκουσε. Στις ευρωεκλογές, ενώ έπρεπε να κάνουμε επιλογές με βάση την επιλογή των προσώπων που θα στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και τις ευρωπαϊκές πολιτικές των κομμάτων και γενικά το πρόβλημα, γιατί πρόκειται για περί προβλήματος, τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυριάρχησε ένα κλίμα εκλογών για την εξουσία. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτό που νίκησε ήταν η αρνητική ψήφος ως προς την κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτό φούσκωσε τα πανιά της Νέας Δημοκρατίας και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν, ας το πούμε έτσι, μη δεξιοί, οι οποίοι την ψήφισαν για να φύγει η κυβέρνηση Τσίπρα, όπως επίσης υπήρξαν και αριστερόστοφοι ψηφοφόροι οι οποίοι δεν ψήφισαν Τσίπρα, δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος είναι, δεν θέλουμε τώρα να τον αναλύσουμε για να τον αξιολογήσουμε, ότι θεωρούσαν ότι η κυβέρνηση αυτή έπρεπε να φύγει. Αυτός ο στόχος, ή αν θέλεις αυτό το κριτήριο για την εκλογική συμπεριφορά, έχει εκλείψει με την έννοια ότι κανείς δεν πιστεύει, για λόγους προφανείς ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι όλα είναι ανοιχτά, αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση να είναι η Νέα Δημοκρατία δεύτερο κόμμα. Όλοι ξέρουν ότι αυτή η διαφορά των 9,5 μονάδων δεν καλύπτεται με τίποτα. Κατά συνέπεια, το ότι θα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας από την εξουσία είναι δεδομένο. Αυτό αλλάζει ενδεχομένως τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν, θα κάνουν τις επιλογές τους. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ενώ το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δημιουργεί ένα ρεύμα υπέρ του πρώτου κόμματος, πάντα υπέρ του νικητή, και άρα σπρώχνει την ψαλίδα στο να ανοίξει περαιτέρω, η διαφορά δηλαδή είναι μεγαλύτερη από 9,5 μονάδες, υπάρχει μια άλλη δύναμη, αυτό που μόλις είπα, ότι ο σκοπός επιτελέστηκε, που σπρώχνει την ψαλίδα να μικρύνει. Γι' αυτό και πιστεύω ότι, χωρίς να μπορώ να κάνω έτσι ακριβείς ποσοτικές προβλέψεις, ότι η διαφορά θα κινηθεί περίπου στην περιοχή γύρω από το 9,5. Παρά μπορεί να είναι 8, 8,5, 9, 9,5, μπορεί να είναι και 10, μπορεί να φτάσει και 11, εντάξει. Αλλά δεν θα πάει ούτε στο 14, 14, ούτε θα πέσει στο 5. Έτσι για να το πω χοντροκομμένα. Με δεδομένα όλα αυτά, ποιοι είναι οι στόχοι των κομμάτων? Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι προφανής. Θέλει αυτοδυναμία. Γι' αυτό και είπε ότι, ξέρετε, προσέξτε, αν δεν έχει αυτοδυναμία, μπορεί να έχουμε εκλογές και το 15 Αύγουστο. Σπέδω να πω ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
Δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ειδικά αν μπουν όπως φαίνεται και το Μέρα του Βαρουφάκη και η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου. Έχουμε δηλαδή στα κομματική βουλή και, και η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, εάν έχουμε στα κομματική βουλή σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει για 37+ για να κερδίσει οριακή αυτοδυναμία. Μπορεί, αλλά δεν είναι σίγουρο κατά τη γνώμη μου και θα έλεγα ότι δεν είναι ίσως και το πιθανότερο. Θα το δούμε. Εάν είναι εξακομματική θα είναι σχεδόν σίγουρο. Αλλά αν είναι εξακομματική και τα υπόλοιπα θα ανασήμαντα, από ό,τι φαίνεται δεν νομίζω ότι θα κερδίσει αυτοδυναμία. Ή τέλος πάντων θα απεχθεί αυτό. Τώρα, αν δεν κερδίσει αυτοδυναμία θα απευθυνθεί στο Κινάλ. Η γραμμή του Κινάλ είναι όχι, εμείς θα ζητήσουμε, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε ποια είναι η πολιτική, έτσι, να φτιαχτεί κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κινάλ και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν περπατάει. Πιστεύω ότι το πιθανότερο είναι κάποιοι βουλευτές του Κινάλ, μια πτέρυγα του Κινάλ, επικαλούμενοι τον κίνδυνο ακυβερνησίας, θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό, νομίζω ότι πάλι δεν θα έχουμε εκλογές. Ο Μητσοτάκης θα ψωνίσει βουλευτές από την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου. Το δρόμο, ο δρόμος είναι γνωστός. Παλιά το λέγανε αποστασία, τώρα έχουμε κομψίνη τις εκφράσεις. Είδαμε τι έκανε ο Τσίπρας, πώς λέει, λάτισε τα μικρά κόμματα και η Νέα Δημοκρατία. Ποτάμι, τους μικράτους Έλληνες και ακόμα και την Ένωση Κεντρών. Θα γίνουν οι μεταγραφές που χρειάζονται ώστε να υπάρξει αυτοδυναμία. Άρα ας μην ανησυχούν ότι οι ακροατές μας δεν θα χαλάσουν τα μπάνια του λαού. Άρα ναι, με αυτοδυναμία ή χωρίς, κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη εγώ βλέπω. Πες μου, η αποχή θα παίξει ρόλο σε αυτές τις εκλογές κατά τη γνώμη σου? Προφανώς, αλλά δεν καταμετράται η αποχή όπως ξέρεις. Ναι. Και βεβαίως από τη στιγμή που κάποιος απέχει σημαίνει ότι ψηφίζει τα κόμματα κατά την δύναμη που έχουν από τους άλλους. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Για το λέμε και καθαρά από την ανάποδη. Δηλαδή. Ναι, ψηφίζει, αλλά ψηφίζει κατά, ξέρω εγώ πώς θα πάρει, 36 Νέα Δημοκρατία. Κατά 36% Νέα Δημοκρατία, κατά 26% ΣΥΡΙΖΑ και αντιστοίχως τα... Και ούτω καθεξής. Σωστά. Αυτή είναι η δύναμη της αποχής. Αν προσμετρόταν διαφορετικά λευκό, αποχή, άκυρο κτλ. Το λευκό, ναι, η αποχή, το λευκό θα έπρεπε να προσμετράται και να υπάρχει και μια... Ένα μέτρο για αφαίρεση έδρας. Βέβαια, ενδιαφέρουσα ας πούμε πρόταση, ακριβώς. Α, υπήρχε και αφαίρεση. Τότε πραγματικά θα πόνε και τότε το λευκό θα ήταν πολιτική πράξη με αντίκρισμα. Για πες μου όμως, η αποχή με τα χαρακτηριστικά που έχει πάρει αυτή τη δεκαετία είναι τελικά έτσι, πώς να το πω, του χαβαλέ ή είναι πολιτική πράξη? Η αποχή είναι, θα έλεγα, πολλά πράγματα. Η αποχή είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί είναι ασθενής. Και αυτό είναι μια αποχή. Η αποχή είναι άνθρωποι που είναι αδιάφοροι τα πολιτικά. Δεν κάνουν τον κόπο να στηθούν στην ουρά στο εκλογικό τμήμα και να πάνε για καφέ, για μπάνι. Είναι ιδιώτες. Αποχή είναι και αυτό. Μάλιστα. Απολύτως. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να ψηφίσουν. Είναι και αυτό. Δηλαδή υπάρχει ισχυρό, θα έλεγα, ρεύμα, μια ισχυρή τώρα, μια κατηγορία πολιτών που δεν θεωρούν πως κάποιο κόμμα που να έχει πιθανότητα να είναι στη Βουλή τους εκφράζει έστω και στοιχειοδός για να το ψηφίσουν. Υπάρχει άρα και αυτό. Σωστή επισήμαση. Θέλω να κλείσουμε ως εξής όμως. Ενώ γίνονται αυτά, εσύ ξέρεις και περιγράφεις καθημερινά και εσύ και άλλοι ειδικοί με διάφορες αναλύσεις αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κυπριακή ΑΟΣ, φτάνουν μέχρι την Κρήτη, το Αιγαίο κτλ. Δεν τα λες απλής μορφής. Επειδή στον πολιτικό διάλογο τον όποιο που αναπτύχθηκε οι περισσότεροι τα πέφευγαν αυτό.
σε τι πεδίο θα είμαστε και την επαύριο των εκλογών, Σταύρο Λιγερέ? Άξε, το πρόβλημα είναι εδώ. Δεν είναι περιστασιακό και δεν πρόκειται να φύγει. Έτσι. Αντί λοιπόν να συζητάμε για ένα καυτό ζήτημα, είδαμε ότι συζητήσαμε προεκλογικά αυτές τις μέρες για το εάν η συμφωνία των Πρεσπών ήταν καλύτερη από αυτά που διαπραγματευόταν η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή δεκαετία του 2000. Με αφορμή κάποια έγγραφα για το τι διαπραγματευόταν ως υπουργός εξωτερικών ο Πέτρος Μουργιάτης κλπ. Υπάρχει μια μηχανία στο ζήτημα. Και υπάρχει μια αδυναμία να διατυπωθεί ένας ξεκάθαρος, σαφής, στρατηγικής εμβέλειας πολιτικός λόγος. Και αυτό το βλέπουμε και από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία διαχειρίζεται τις τύχες του τόπου, άρα και την εξωτερική πολιτική, αλλά και από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης, η οποία είναι σίγουρα η επόμενη κυβέρνηση. Δεν ακούσαμε, δεν ξέρω αν άκουσες εσύ. Εγώ δεν άκουσα. Εκτός από τις γενικόλογες κοινοτυπίες, δεν θα σου πει κανένας ότι καλός πάει ο πολιτής και τρυπάει στην Κυπριακή ΑΟΣ, θα καταδικάσει κλπ. Αυτά όμως δεν ακούν. Αυτό είναι, ας το πούμε, κρίσης παρατηρητή. Μια κυβέρνηση οφείλει να επεξεργάζεται και να αρθρώνει ένα πολιτικό λόγο ο οποίος συνθέτει πολιτική, δηλαδή πράξη. Πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό? Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας? Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κοίται μακριά από την Κύπρο, όπως λέγανε πριν από δεκαετίες. Άρα, ναι μεν συμπαρίσταται διπλωματικά, αλλά δεν κάνει τίποτα άλλο. Έχουμε βάλει όλα τα αυγά στο ευρωπαϊκό καλάθι και αν το ευρωπαϊκοί, οι Ευρωπαίοι δεν ανταποκριθούν στις προσδοκίες μας, εμείς θα είμαστε γυμνοί απέναντι στον Ερντογάν. Αυτά είναι καυτά ερωτήματα. Έτσι. Τι θα ζητήσουμε από τους Αμερικανούς στο πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, της σύσφυξης των σχέσεων και του ρόλου της Ελλάδας? Όλα αυτά και άλλα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται με αμηχανία. Αμηχανία η οποία πηγάζει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει επεξεργασμένη πολιτική αντιμετώπιση. Είμαστε κλασικά ελληνικά πράγματα, είμαστε στη λογική βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά ζητήματα όμως, αφορούν την εθνική μας ασφάλεια. Για να ανταντιμετωπίσουμε με αυτή την κραυγαλαία υπολότητα, η κυβέρνηση Τσίπρα προσπάθησε να κρατήσει τη θερμοκρασία χαμηλά. Ο φόβος ήταν μεγάλος μήπως προκύψει κανένα θερμό επεισόδιο παραμονές εκλογών. Δεν λέω ότι είναι κακό πράγμα να είσαι προσεκτικός και λοιπά, να λαμβάνεις τα μέτρα σου, αλλά δεν αρκεί ο φόβος. Έτσι. Δεν αρκεί ο φόβος. Δεν αρκεί δηλαδή να λες να τη βγάλω μέχρι στις 7 Ιουλίου ή μετά θα αναλάβει η άλλη κυβέρνηση. Δεν με πολύ ενδιαφέρει τι θα συμβεί. Στην εθνική πολιτική χρειάζεται να υπάρχει ένας ισχυρός κοινός παρονομαστής. Και 20 Ιουλίου. Όλοι να συμμεριζόμαστε, έτσι. Και 20 Ιουλίου του 1974, 5 και 20 το πρωί, καλό θα ήταν να οδηγεί σε παραδείγματα. Δυστυχώς όμως, εσύ διατύπωσες δημόσια μία πληροφορία η οποία ουδέποτε διαψεύστηκε. Τέλος πάντων, τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Θέλω πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω, Σταύρο, έχει ληφθεί υπόψη ή πιστεύεις? Εγώ το έγραψα στο SLP. Ναι, 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 και το είπες και εδώ. Το είπα και σε εσάς. Μάλιστα. Και μάλιστα στο SLP θα πέφυγα να το γράψω, ας το πούμε έτσι, με κραυγαλαίο τίτλο. Γιατί ντρεπόμουν να σου πω την εντύπωση που θα κάνει στην Κύπρο. Έτσι. Για πες μου και κάτι ακόμη, σε παρακαλώ. Ναι. Τα όσα εξελίχθηκαν με τις κυρίες και το διορισμό θέσεων, κομισιών, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ. Κτλ. Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει για το αύριο? Όχι, θα έλεγα ότι ήταν περίπου ρόλος
πώς να το πω, ας το πούμε, κομπάρσου. Νομίζω ότι δεν είναι, δηλαδή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέω κάτι το οποίο είναι βαρύ. Και είναι ντροπή για την Κομισιόν, όχι για την Κομισιόν, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, δεν είναι ζήτημα Κομισιόν, το γεγονός ότι τι κάνουμε, ανακυκλώνουμε κάποια πρόσωπα. Κυρία Λαγκάρ ήταν υπουργός, όπως το λένε, οικονομικών της Γαλλίας. Σαρκοζή έγινε μετά, πήγαινε στο Eurogroup, έγινε μετά Δουνουτού, γυρίζει τώρα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήθελα να ξαναδείτε κανένας άλλος. Έχουμε μία μεγαλοφυΐα η οποία, ας πούμε, πρέπει, και να πω και κάτι. Ναι. Ο Γιούγκερ μπορεί να ήταν, είναι κοινό μυστικό, αλκοολικό σχεδόν, αλλά είχε ένα πολιτικό τάλαντο. Για όποιον γνωρίζει για την κυρία που τον διαδέχεται, μιλάει για μια πολύ ουδέτερη πολιτική προσωπικότητα, μια πολύ ασήμαντη δηλαδή πολιτική προσωπικότητα. Εντάξει, καταλάβαμε, Σταύρο. Εγώ ξέρω, στο τέλος νικάνε πάντα οι Γερμανοί, ό,τι και να γίνει. Λοιπόν. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι οι Γερμανοί διεκδίκησαν και πήραν πόστα προσωπικά, δηλαδή Γερμανοί, όχι φιλογερμανοί. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι Γερμανοί απέφευγαν μέχρι πρότινος να βάζουν Γερμανούς. Έβαζαν φιλογερμανούς. Είχαν τον Ντάισερμπλουμ, παράδειγμα, τον Ολλανδό, στο Eurogroup. Έτσι. Το γεγονός ότι τώρα θέλουν να βάζουν και δικά τους πρόσωπα, να μπαίνουν οι ίδιοι σε θέσεις, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όποιος δεν το βλέπει εθελοτυφλεί. Και εμείς έχουμε μια συμπεριφορά η οποία τι λέει, είμαστε μικροί για να έχουμε λόγο. Ακολουθούμε ό,τι μας λέει η πολιτική ομάδα που αγνοούμε. Παράδειγμα, στους σοσιαλιστές ο Τσίπρας, γιατί στην πραγματικότητα ενώ είναι στην αριστερά ακολουθεί σοσιαλιστές, και τους, το Λαϊκό Κόμμα, δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης αναγόρεσε το Βέμπερ στο Σωτήρα της Ελλάδος, μια προσωπικότητα γκρίζα με έντονες αυτοελληνικές εκδηλώσεις, όσο ήταν εκεί που ήταν, δεν θα έπρεπε να μας βάζει σε σκέψεις? Είναι βαθιά εξαρτησιακή νοοτροπία η οποία έχει πληρώσει ο τόπος. Δεν λέω ότι η Ελλάδα μπορεί να επιβάλλει, αλλά μπορεί να δημιουργήσει κάποιο είδους συμμαχίες με άλλες χώρες. Μπορεί να προτείνει πρόσωπα τα οποία θα παίξουν κάποιο ρόλο. Δεν χρειάζεται να είσαι ακόλουθος πάντα το μεγάλο. Κάποιες φορές ίσως χρειάζεται, αλλά όχι πάντα. Εδώ το βλέπουμε πάντα. Έτσι.